Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Fanmania βίντεο. Είμαι η Λίλα. Και εγώ ο Τόλης και μαζί θα σχολιάζουμε διάφορα γεγονότα της επικαιρότητας. Πάμε λοιπόν. Το 2017 το Survivor είχε σημειώσει τρελή επιτυχία και ο Ντάνος με τις επιδόσεις του είχε προκαλέσει φρενίτιδα σε γυναικείο κεντρικό πληθυσμό και τον είχαν χρήσει λαϊκό ήρωα. 4 χρόνια μετά, στο Survivor 2021, βλέπουμε έναν άλλον παίχτη, τον Σάκη Κατσούλη, να μάχεται και να θυμίζει σε πολλούς τον Ντάνο που πολλοί είχαν λατρέψει. Ο Σάκης Κατσούλης μπήκε στο παιχνίδι και ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή, καθώς οι υπόλοιποι συμπαίχτες του δεν μπορούσαν να το συναγωνιστούν στο στίβο μάχης. Ο Σάκης είναι χωρίς αμφιβολία ο καλύτερος και πιο δυνατός παίχτης φέτος στο Survivor, καθώς σάρωνε σχεδόν σε όλα τα αγωνίσματα. Έτσι αυτό αυτόματα τον έφερε σε σύγκριση με τον νικητή του Survivor 2017, Ντάνο. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σύγκριση των δύο παικτών με βάση τα στατιστικά τους. Για πες μας, Τόλη. Λοιπόν, ξεκινάω με τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Ο Γιώργος είχε αγωνιστεί 301 φορές, έκανε 183 νίκες και 118 ήττες, οπότε είχε ποσοστό νικών 60,8%. Ο Σάκης Κατσούλης τώρα έχει αγωνιστεί 302 φορές και σημείωσε 321 νίκες και μόλις 81 ήττες. Οπότε έχει ποσοστό νικών 73,1%. Οπότε βλέπουμε ότι αν πάρει κάποιος ως βάση τις νίκες, ο Σάκης Κατσούλης σαφώς και υπερτερεί του Ντάνου. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πολύ να δω μια μάχη μεταξύ Ντάνου και Σάκη σε ένα αγώνισμα. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί συζητιέται να γίνει και το All Star Survivor, οπότε είδομεν. Για να δούμε, θα καταφέρει ο Σάκης να σηκώσει την κούπα μετά από Ντάνο, Γκότσι και Δαλάκα. Να πούμε ότι τα στοιχήματα πάντως ως τώρα τον δίνουν φαβορί. Ωραία, Τόλη. Αυτά λοιπόν, Fanmaniacs. Γράψτε μας στα σχόλια ποιος πιστεύετε εσείς ότι θα κέρδιζε σε μια μάχη Ντάνου, Σάκη, Κατσούλη. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, καλή συνέχεια.